Μετά έβαλα στίχους, μετά δεν μου έκανε, ήθελε κι άλλο. Δηλαδή το έχω δουλέψει πάρα πολύ για να φτάσει να είναι συμπυκνωμένα όλα τα μέρη του όπως είναι τώρα. Να μην σε αφήνει να χαλαρώσεις, να βαρεθείς, να πάρεις ανάσα. Και Ναι. μετά το ξαναέπιασα στο πρώτο lockdown, που ήμουνα εκεί, έκανα την παύση και άρχισα να το ψάχνω με άλλο μάτι. Και το δουλέψαμε και ενορχιστρωτικά. Μου είπαν πολλοί, γιατί δεν το στέλνει στην Eurovision αφού τους έδινε αυτό το vibe. Και λέω, ωραία, να το στείλω. Και πέρασα από τα 40 στα 5.